Miami Heat και Amoker φαντά απόψε αντιμέτωποι στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής της Evolution. Η πρώτη μάχη έβγαλε νικητές τους Miami Heat, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Έχουμε και λέμε οι Miami Heat με ρεκόρ 13-5 κοντά στην Amok, η οποία είναι πρωτόκολλος στην βαθμολογία με 16-2. Πρώτο καλάθι για τους Miami Heat, οι οποίοι είχαν ανοίξει το σκορ για το 2-0. Το τρίποντο άστοχο από τον Γκικάκη. Αναστασίου το φλότερ άστοχο από τον Δρίτσα. Αρκετές απουσίες σήμερα στο Ματσιαμό. Το τρίποντο εύστοχο. Τατσάνης βρίσκει στόχο για το 2-3. Όπως έλεγα, με αρκετές απουσίες σήμερα η ΑΜΟΚ. 7 παίχτες είναι διάθεσιμοι στην σημερινή αναμέτρηση. Από την άλλη, αρκετές επιλογές για τον ξενοφόν Σάμιο. Τρίποντο, εύστοχο. Από τον Ριζόγλου, αλλά θα έρθει γρήγορα το καλάθι. Πέντε το σκορ. Περιζόγλου. Πάει μέχρι μέσα όλο τον δρόμο ο Τουτούλης. 17-5. Πίεση ψηλά από τους Miami Heat. Προφανώς κατεβάζει. Καστρίτης, απέτυχε το καλάθι. 7-7. Δρίτσας. Δρίτσας κρατάει, ψάχνει επιλογές. Δεν είναι καλή πάσα του για τον Ριζόγλου. Θα γίνει το λάθος από τους γηπεδούχους. Ορφανό σε μια δύσκολη προσπάθεια. Μπερδεύεται ο Τζατσάνης. Εθνιδιασμός και καλάθι από τον Δρίτσα για το 9-7. Βέβαια αυτός ο Τζατσάνης θα πάρει το φάουλ. Πανός έκοψε, αλλά δεν έφτασε σε κέρνη μπάλα. Από κοντά, καλάθι και φάουλ. Θα πετύχει το καλάθι ο Καστίτης, θα πάρει και το φάουλ. 9-9. Στην ισοπαλία το μάτς, ευκαιρία για την ΑΜΟΚ να περάσει μπροστά. Με την συμπληρωματική βόλη του Καστρίτη, ο οποίος θα στοχίσει. Με 9-10. Ριζόγλου. Ριθούλης. Τρίτσας, ωραία spin move, ωραίο καλάθι. 11-10. Τρομερή κίνηση από τον Δρίτσα. Σπάνε την πίεση οι φιλοξενούμενοι, καταφέρουν να περάσουν στο κέντρο. Κρακάς, κράψας με σχωρείτε. Εφανώς θα πέτυχε το καλάθι. 11-12. Χέρι-χέρι δύο ομάδες αυτά τα πρώτα λεπτά. Τρίποντο άστοχο, rebound από τον Ορφανό, ο οποίος πιέζεται αλλά καταφέρνει να συγκρατήσει. Δυσκολεύεται αλλά
Παίρνει ο Τσαπτάνης και θα εκτελέσει για 3, 11-15. Ριζόγλου οργανώνει. Βανάκης, το τρίποντο από τον Τιτούλη, άστοχο. Η μάχη εκεί κάτω από την ρακέτα της ΑΜΟΚ. Η μπάλα είναι για τους άστρους. Κούρκουλος τώρα στο μάτς, θα πάρει την θέση του Τζουβανάκη. Πάει μέχρι μέσα, είναι το διάδρομο του Αναστασίου. Για το 13-15. Απόψε ο Τσατσάνης, τον είδος παίκτης του. Μπαλά στα χέρια του Γράψα. Μετά αριστερό, δεν θα πετύχει το καλάθι. Εχνιδιάσμος τώρα για τους Hits, αλλά δεν θα έρθει το καλάθι. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Όσο ο Αναστασίου εκεί κυνήγησε την φάση, μήπως μπορέσει να πάρει το επιθετικό rebound. Το πήρε, αλλά κατέληξε εκτός γραμμής. Προφανώς περνάει ωραία. Θα πετύχει το... όχι, δεν θα έρθει το καλάθι από τον Γράψα. Ριζόγλου πάει μόνο στο αστοχή. Αναστασίου, έχουμε φάουλ από τον Βηγικάκη. Στο μάτς ο Γιαννίρης για τους άσπρους, θα πάρει την θέση του Ριζόγλου. Από τα δεξιά θα πετύχει το καλάθι. Γράψα σαν αφήνει στον Οφανό. Οφανός πιέζεται και θα πάρει τις βολές. Στην πρώτη 13-16. Από κοντά θα πάρει το φάουλ ο Γιαννίρης. Είναι πολλές και για τους Miami Heat. Τα λένε εκεί οι δύο αντίπαλοι. Στη γραμμή ο Γιαννίρης έτοιμος για τις δύο προσπάθειες του. Εκτελεί την πρώτη, θα τη χάσει. Γιαννίρης έτοιμος για την δεύτερη, εκτελεί, θα τη βάλει. 14-16. Ορφανός οργάνωνε για την ΑΜΟΚ. Θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει, επιθετικό rebound. Θα δεχτεί την τάπα ο Δερδενές. Μέχρι μέσα. Έχουμε φάουλ ή κόψουμε να δούμε. Εκεί, καθαρή τάπα. Δύο σερί τάπες
δύο φάσεις. Αναστασίου δεν παίρνει το σουτ. Αναστασίου στην γωνία ο Γιαννίδης αστοχός. Θετικό rebound του Δρίτσα, καλάθι και φάουλ. 16-16. Και ευκαιρία για το προσπέρασμα. Στην γραμμή ο Δρίτσας για την συμπληρωματική βολή. Δεν μετράει η βολή. Καθώς βιάστηκε να πατήσει τώρα στο Δρίτσας. Τα λένε τώρα οι δύο διαιτητές. Να δούμε ποια θα είναι η αποφασή τους. Ο Δρίτσας εκτέλεσε. Είδε ότι η μπάλα θα πήγαινε έξω και κυνήγησε το επιθετικό rebound. Ακόμα τα λένε οι δύο διαιτητές. Μετράει τελικά το καλάθι. 16-17. Συγχωρείτε, μπροστά η Miami Heat. Θα γίνει τώρα και το κλέψιμο από την Αναστασίου. Ρίτσας. Από κοντά θα βρεθεί στο έδαφος ο Κουρκούλος. Γρήγορα στην επίθεση με τον Εφάνο Ιάμοκ. 17-18. Μαρινάκης. Γιαννίρης ανενόχλητος για τρεις. Το rebound σε χέρια των Ασπρών. Κουρκουλός θα στοχίσει. Γράψας. Ωραία, αποφεύγει τον αντίπαλό του. Έτσι και για βοήθεια ο Κουρκουλός και άμυνα από τους Hits. Τρίτσας, μπάλα έξω, Μαρινάκης εκτελεί και αστοχή. Η μάχη εκεί για το rebound, Τρίτσας σε δεύτερη ευκαιρία. Ορφανός μαζεύει το rebound και καθαρίζει την φάση. Φάουλ τώρα στον Ορφανό από τον Γιάννηρη. Έγινε. Ταγματάρχης τώρα στο μάτς. Εμφανώς βάζει πλάτη, πάει ταγματάρχης για βοήθεια. Τρίποντο εύστοχο από τον Δερδενέ. 17-21. Πάει μόνο στην φάση ο Μαρινάκης, πολύ ωραία κίνηση. 19-21, στους δύο πόντους η διαφορά, 1 και 9 ακόμα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Θα γίνει το κλέψιμο. Ενδιασμός για τους Hits. Δεν θα έρθει το καλάθι από τον ταγματάρχη, ούτε σε δεύτερη ευκαιρία. Προφανώς φάουλ από τον Μαρινάκη, ο οποίος ανακόπτει την επίθεση της ΑΜΟΚ και είναι βολές για τον Ορφανό, καθώς συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά των Hits. Στη γραμμή ο Ορφανός. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Η δεύτερη από τον Ορφανό. Ευκαιρία ήταν να περάσουν μπροστά. Ήταν να ισοφαρίσουν οι Hits. Φάουλ το από τον Δερδενέ. Διαμαρτυρίες στον ρέφερι.
Στην επαναφορά η Hits. Μαρινάκης. Αναστασίου και πάλι στον Μαρινάκη. 6 δευτερόλεπτα για τους Hits. Το τρίποντο έστωσε από τον Βρίκα. 22-21 προβάδισμα για τους Hits. Ένα δευτερόλεπτα για την ΑΜΟΚ. Φυγικάκης, δεν θα βρει στόχο. Επιθετικό ριμπάνο και καλάθι από τον Ορφανό. Ένα δευτερόλεπτα ακόμα. Μαρινάκης εκτελεί, αστοχή. Ένα δευτερόλεπτο προλαβαίνει για το σούτο Δρίτσας, αλλά θα αστοχήσει και αυτό στην άλλη του πρωτοδεκαλέπτου Μαϊάμι Χιτς ΑΜΟΚ, 22-23. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο. 22-23. Η ΑΜΟΚ έχει το προβάδισμα. Πάνω από κοντά. Να δούμε αν μετράει το καλάθι. Τελικά 21-25. Στο κοστίβο όλοι ο Ορφανός. Ριζόγλου. Μαρινάκης, Δρίτσας, εκτελεί για 3, δεν είναι καλό το σούτ. Το rebound καταλήγει στα χέρια του Ορφανού. Γίνεται εκείνος, πιέζεται. Καταλήγει στο παρκέ και η κατοχή είναι για τους Hits. Στο συν 4. Η ΑΜΟΚ. Μαρινάκης, παίρνει στον Αναστασίου. Ριζόγλου θα πάρει το τρίποντο, αστοχός. Βηγικάκης πιέζεται, θα χάσει τελικά. Ριζόγλου κοντά στον Δερδενέ, θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό του, δεύτερο προσωπικό του Δερδενέ. Πρώτο ομαδικό της ΑΜΟΚ. Έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη βάλει. Γράψας. Παίρνει το τρίποδο πίσω από το screen. Γρήγορα στην επίθεση η Άσπρη με τον Ριζόγλου, ο οποίος θα αφήσει τον Μαρινάκη και τέλος από κοντά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 24-25. Ορφανός. Γράψας. Δερδενές κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. 24-27. Ριζόγλου αφήνει στον Μαρινάκη. Άστοχο το σουτ του ταγματάρχη.
θετικό rebound του Ορφανού και καλάθι. 24-29. Στο συν 5 η Αμόκ. Ριζόγλου, Μαρινάκης. Ριζόγλου. Πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραίο καλάθι, 26-29. Το τρίποντο άστοχο. Προφανώς παλεύει για το εξωτικό rebound. Μαρινάκης κατεβάζει γρήγορα. Έχει επιστρέψει η άμυνα των φιλοξενούμενων. Και θα έρθει το καλάθι από τον Τζουβανάκη, 28-29. Σιδικάκης για τρεις από αρκετά μακριά, θα βρει σιδερό. Μαρινάκης θα μπερδευτεί, θα χάσει. Φανώς ξεκινείται στον εχνιδιασμό και με το δεξί θα τελειώσει τη φάση, 28-31. Στο συν 3 η Αμόκ. Ριζόγλου. Ωραία κίνηση η μπάλα. Βρίσκεται στο σώμα του Δερδενέ και καταλήγει εκτός. Ενώ έχουμε το time out. Στο 28-31 το σκορ. Η Αμόκ κρατάει το προβάδισμα. Πιτούλης. Μαρινάκης και πάλι για τον Πιτούλη. Ριζόγλου δεν είχε δει το ρολόι. Και την μπάλα θα μείνει στα χέρια των Χιτς. Φώνες από τον Σάμιο στους παίκτες του. Προφανώς Δερδενές, Γκράτσα ζηστάζει, βλέπει τον Δερδενέ, επιλέγει να αποστάρει μόνος του, θα του περάσει τώρα την πάσα, με το δεξί θα καταφέρει να τελειώσει η φάση. 28-33. Ριζόγλου. Μαρινάκης, θέλει να ξαναβρει τον Ριζόγλου, πιέζεται. Κατάφερε να συγκρατήσει. Πάσα πίσω από την πλάτη. Πιτούλης πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Rebound του Δερδενέ. Προφανώς έχουμε επιθετικό φάουλ. Στο έδαφος ο Μαρινάκης. Απλώσα την κανονικά. Το χέρι του Ορφανός, η κατοχή, έλα στα χέρια των Χιτς. Ριζόγλου. Ο τρίποντο άστοχο, επιθετικό rebound για τους Χιτς, γυρίζει καλά και φάουλ από τον Κουρκουλό. 30-33. Στην γραμμή ο Κουρκούλος, ενώ οι διαμαρτυρίες συνέχιζονται για την προηγούμενη φάση, για το προηγούμενο επιθετικό φάουλ. Ανέβηκαν κάπως τα πνεύματα. Ανέβηκε λίγο η ένταση. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με τον Κουρκουλό. Να στοχεί στην συμπληρωματική βολή. 30-33. Θυμίζω το σκορ. Προφανώς. Τρίποντο έστοχο από τον Δερδενέ.
46. Ριζόγλου μπροστά από τον Δερβέντε, θα βρει στόχο. Από τον Καστρίτη, με συγχωρείτε. Αυτός είναι που πέτυχε και το τρίποντο νωρίτερα. Μαρινάκη στον πάγκο. Στο μάτσο Γιάννη Ρης. Γράψας. Ριζόγλου. Γιαννίρης. Αναστασίου. Παλά έξω στον Γιαννίρη, εκτελεί και ο Διατρής, δεν είναι καλό το σούτ. Ορφανός. Γράψας, βέβαια να έχει κάνει πάσα του. Θέλει να βρει τον Καστρίτη, μπάλα καταλήγει τελικά στον Τσατσάνη. 7 δευτερόλεπτα για την ΑΜΟΚ. Τσατσάνης εκτελεί για 3, θα πάρει το φάουλ. Όχι, είναι παράβαση των δευτερόλεπτων. Είδα το 3 και μπερδεύτηκα. Ριζόγλου. Πιτούλης. Η μπάλα έξω στον Ριζόγλου. Πιτούλης και πάλι θα εκτελέσει για 3, θα στοχίσει. Ο Σπανός έχει πάρει καλύτερη θέση. Λύνεται. Δεν θα περάσει η πάσα του Αναστασίου. Τρεις μπαίναν τώρα στην επίθεση. Ο Αναστασίου θα επιλέξει να πάει μόνος του. 34-36. Φάουλ από τον Αναστασίου. Είναι τρεις βόλες για τον Βηγικάκη. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Έξω και η τρίτη, μετά στις 3 από τον Βηγικάκη. Ριζόγλου. Οι τις κρατάνε. Ριζόγλου δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Κούρκουλος. Ορφανός γυρίζει σε μια δύσκολη προσπάθεια για να πετύχει ένα περίεργο καλάθι. Αναστασίου περνάει στον Πιτούλη. Σε 30 δευτερόλεπτων από τους γηπεδούχους. Ορφανός. Καστρίτης παίζει με τη δύναμη του. Έχουμε φάουλ. Στην γραμμή ο Καστρίτης. Μέσα η βολή. 34-37. Μέσα και η δεύτερη. 34-38. Ριζόγλου ψάχνει επιλογές. Κουτούλης. Από τα δεξιά βγάζει έξω. Δεν είναι και τόσο καλή πάσα του, δυσκόλεψε κάπως τον Ριζόγλου. Κουτούλης από τη γωνία, θα στοχίσει. Ένα και 35 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο.
προφανώς, πιεζόμενος από τον Πιτούλη. Κρατάει ο Βηγικάκης, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την ΑΜΟΚ. 2 δευτερόλεπτα, Γράψας προλαβαίνει το ρολόι, αλλά θα στοχίσει. Γιαννίρης αφήνει στον Πιτούλη. Δυνατή πάσα του Πιτούλη. Δεν μπορέσε να συγκρατήσει ο Κούρκουλος. Και έχουμε το time out. Στο σύν 4 η ΑΜΟΚ, η οποία βρίσκεται επίθεση, θα γίνει το κλέψιμο, έπιασε τόπο η πίεση και θα έρθει το καλάθι από τον Αναστασίου, 36-38. Συνεχίζεται η πίεση από την πλευρά των γηπεδούχων. Ορφανώς θα πάρει το φάουλ. Φάνος εκτελεί, θα ευστοχίσει στην πρώτη, 36-39. Άρα 4 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι για το δεύτερο δεκάλεπτο, ευστοχή και η δεύτερη, 36-40. Σαράντα δευτερόλεπτα ακόμα. Ριζόγλου. Φιτούλης. Περνάει εκεί ανάμεσα στο Μπούγιο. Είναι βολές για τους Χιτς. Συγκεντρωμένοι, 31 δευτερόλεπτα απομένει στο ρολόι για το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Πιτούλης θα βάλει την πρώτη, 37-40. Μέσα και η δεύτερη για το 38-40. Γράψας πάνω του κολλημένου τον Αναστασίου. Θα κάνει το κλέψιμο ο παίχτης των Χιτ, 15 δευτερόλεπτα όλα για τους γηπεδούχους. Πάει σε γρήγορη επίθεση ο Αναστασίου. Βηγικάκης δυσκολεύεται, 4 δευτερόλεπτα για τους Χιτ. Γιαννίρης προλαβαίνει το ρολόι και εκτελεί για τρεις από μακριά. Τρομερό μπάζερ μπίτερ του Γιαννίρη. 41-40. Και αυτό είναι το σκορ έπειτα από το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο μπήκαμε μόλις. Γράψας οργάνωνε την επίθεση της ΑΜΟΚ με το τρίποδο του Γιαννίρη. Οι Miami Heat έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα, αλλά δεν θα το κρατήσουν για πολύ, καθώς ο Τσατσάνης θα κάνει το 41-43. Το τρίποδο του Γιαννίρη άστοχο. Προφανώς πάει μόνο στο όλο τον δρόμο, θα πάρει το φάουλ, το οποίο φέρνει τις διαμαρτύριες από την πλευρά των Χιτς. Είναι βολές για τον Ορφανό. Πρώτο ομαδικό νωρίς για τους γηπεδούχους. Προφανώς έτοιμος στην γραμμή, ενώ ο Ριζόγλου θα επιστρέψει στο παρκέ, θα πάρει την θέση του Πιτούλη. Προφανώς έτοιμος για την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. Σαράντα ένα, σαράντα πέντε.
Εδώ θα πετύχει το καλάθι ο Τούρκουλος. Πάμε Νίκο. 43-45 το σκορ. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα από τον Γιαννίνη και το φάουλ αδιαφλήδικο από τον Τζακάνη. Στην γραμμή των βόλων, ο Γιαννίρης. Πάμε συγκεντρωμένα και ωραία. Έξω η πρώτη. Έχει. Ακόμα μια ευκαιρία ο Γιαννίρης, ακόμα μια προσπάθεια. Εκτελεί. Θα την βάλει. 44-45 στο πόντο πλέον το παιχνίδι. Ευκαιρία για τους Miami Heat να περάσουν μπροστά. Αναστασίου. Ζιζόγλου. Πιέζεται στο 1 δευτερόλεπτο. Εκτελεί για λάστοχη. Γράψας. Βάζει πλάτη. Με τα αριστερό δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι υπό πίεση. Αναστασίου. Ριζόγλου περνάει την assist στον Τούρκουλο και εκείνος από κοντά κάνει το 46-45. Μπροστά η Hits. Ορφανός. Στη γωνία ο Τζατζάνης εκτελεί, θα βρει σίδερο. Αναστασίου, η μπάλα φτάνει στον Γιαννίρη, ο οποίος θα στοχίσει από τη γωνία. Βηγικάκης. Βερδενές. Τζατζάνης πιέζεται και χάνει. Θα γίνει το κλέψιμο στο έδαφος οι δύο αντίπαλοι. Κανονικά συνεχίζει το παιχνίδι. Γράψας. Τζατζάνης. Ορφανός για τρεις. Άστοχος. Θετικό rebound για την ΑΜΟΚ. Κρατάει ο Βηγικάκης. Θα γίνει το λάθος. Η κατοχή περνάει στους Hits. Στον Παγκοδερδενές. Καστρίτης στο παρκέ. Γιαννίρης ανενόχλητος θα πάρει το σούτ. Επιθετικό rebound και πάρει στον Γιαννίρη μπάλα. Θα το προσπαθήσει και πάλι, ούτε τώρα θα βρει στόχο. Δύο συνεχόμενες άστοχες προσπάθειες του Γιαννίρη. Παρατηρήσεις του ρέφερι στις δύο ομάδες για τις συνεχόμενες διαμαρτυρίες. Παρόλιγο τώρα γίνει το λάθος από την επαναφορά, καταφέρει να συγκράτησε ο Ορφανός. Βηγικάκης, χέρι με χέρι στον Ορφανό. Γράψας προσποιείται, περνάει αλλά θα χάσει την μπάλα. Στον εφηβιασμό η Hits, γρήγορη επίθεση, άστοχη, αλλά έχει μια δεύτερη ευκαιρία με τον Τρίτσα. 46-47. Με συγχωρείτε, 48-45. Στο σύν 3 πλέον η Miami Heat. Γράψας. Νικάκης. Γράψας. Περνάει. Πάσα ωστόσο δεν θα περάσει από τον Αναστασίου. Δύο με έναν τώρα στον εφηδιασμό η Heat, αλλά βγάζει την άμυνα ο Βηγικάκης στο έδαφος. Συνεχίζονται οι μάχες.
Κατοχή για την ΑΜΟΚ. Τελικά η μπάλα είναι για τους Miami Heat. Αλλάζει η απόφαση. Δρυτσάς. Ριζόγλου, το αφήνουνε φόρο και τους τιμωρεί. 51-45. Επέλεξαν να αφήσουν να μαρκαριστώ τον Ριζόγλου. Ρίσκαραν και δεν δικαιώθηκαν για την επιλογή τους οι φιλοξενούμενοι, ενώ εδώ έχουμε το φάουλ. Πάνω στην επαναφορά. Καλαψάς. Προφανώς πιέζεται από τον Ριζόγλου. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ρίτσας. Θα πάρει το φάουλ. Συνεχίζεται στο παρκέ. Χαλάει τώρα το παιχνίδι για ακόμα μια φορά. Περιμένει στη γραμμή ο Δρυτσάς να τελειώσει εκεί η συνομιλία. Τεχνική ποινή τώρα στον Γράψα και στον Κουρκουλό από μια τεχνική ποινή. Στη γραμμή ο Δρύτσας έτοιμος να εκτελέσει την βολή, θα τη χάσει. Τέλει τώρα την δεύτερη φάτη βαλή, 52-45. Νέα τεχνική ποινή αυτή την φορά στον Γράψα. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μετά από μία από τις πολλές στιγμές έντασης στο σημερινό μάτς. Στην γραμμή των Βόλων ο Δρύτσας θα στοχίσει. 52-45. Οι βολές αυτές είναι μετά τις απανωτές τεχνικές ποινές. Στη δεύτερη ο Ριζόγλου. Μπαλά είναι για τους Miami Heat. Γιαννίρης Ριζόγλου εκτελεί για 3, αστοχός. 16-45. Στο συν 11. Οι γηπεδούχοι. Γικάκης, υποπίεση, δεν θα βρει στόχο.
την μπάλα παραλίγο να καταλήξει το καλάθι στην προσπάθεια για το rebound. Μερίτσα γυρίζει η αστοχή. Με συγχωρείτε. Ο καθματάρχης ήταν. Τεχνική ποινή στον ταγματάρχη. Στη γραμμή ο Ορφανός. Εύκολο στη βολή. 56-46. Ορφανός. Εκτελεί για 3, θα στοχίσει. Ριζόγλου πάει μέχρι μέσα, ωραία κίνηση αλλά δεν θα έρθει το καλάθι, επιθετικό rebound. Ούτε τώρα θα έρθει το δίποντο για τους hits. Για 3 ο Βηγικάκης, σαν στοχός. Τρίτσας. Γιαννίνης θέλει να περάσει, καταφέρει να συγκρατήσει. Η κατοχή είναι για τους hits. Οκτώ δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Γιαννίνης αφού διέστασε αρχικά, εκτέλεσε στη συνέχεια, το σκέφτηκε και κατέληξε αριβολή η προσπάθειά του. Της γυρίζει, θα πάρει το φάουλ. Είναι βολές για τον παίχτη της ΑΜΟΚ. Ήταν το τρίτο φάουλ του Κουρκούλου. Έτοιμος για την πρώτη. Ο Καστρίτης θα τη χάσει. Καστρίτης έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη βάλει. 56-47. Μαρινάκης, Ντρίτσας. Βάλα φτάνει στον Ντρίτσα, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. 59-47. Θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει ο Τατσάνης. Ζόγλου από τα δεξιά σε μια δύσκολη προσπάθεια βρέθηκε και στο έδαφος. Εμφανώς, γρήγορα στον εφηδιασμό η ΑΜΟΚ, θα έρθει το καλάθι. 59-49. Στις 10 διαφορά. Αναστασίου από κοντά γυρίζει και εκτελεί αλλά άστοχη ο Κουρκούλος. Βηγικάκης για 3 μέσα. 59-52. Τρίτσας περνάει, πάει προς τα μέσα, πολύ ωραία πάσα για τον Κουρκούλο από κοντά και θα στοχίσει. Ορφανός. Βηγικάκης καταφέρει να ξεφύγει, βλέπει μπροστά του πολλές άσπρες φανέλες. Μαρινάκης. Θα γίνει
με το φάουλ από τον Τσατσάνη. Είναι πέμπτο ομαδικό της ΑΜΟΚ. Αστόχος στην πρώτη ο Μαρινάκης, στο 59-52 παραμένει. Αστόχος στη δεύτερη, επιθετικό rebound, αλλά δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι ο Δρίτσας. Τσατσάνης. Υποπίεση, θα καταλήξει αεροπολή προσπάθειά του. Η κατοχή παραμένει στην ΑΜΟΚ. Ενώ έχουμε το time out. Στην επαναφορά η ΑΜΟΚ. Θα έρθει το φάουλ, αλλά λίγο έλειψε να έρθει και το καλάθι από τον Καστρίτη, ο οποίος θα βολευτεί με τις δύο βολές. Έβαλαν φάση κατευθείαν από την επαναφορά οι φιλοξενούμενοι. Κουρκούλος στον πάγκο, θέση του Ισμαήλος για τους άσπους. Πρώτη βολή άστοχη. Έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Ζόγλου. Το τρίποντο άστοχο με Αναστασίου. Ανανέω την επίθεσή τους οι Hits. Ριζόγλου εκτελεί. 62-52. Τσατσάνης παίζει και πάλι με τον Ορφανό, προσποιείται εκείνος και θα πάρει το φάουλ τελικά. Και πάλι στις βολές οι φιλοξενούμενοι. Μέσα η πρώτη. 62-53. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει. Σαν να τα δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ριζόγλου. Μαρινάκης. Και πάλι Ριζόγλου, εκτελεί για δύο. Στο σιδερό προσπάθειά του, μαζεύει το rebound ο Καστρίτης. Τσάνης παίρνει και εκτελεί, αλλά αστοχή. Καθήτης σε δεύτερη ευκαιρία, θα πάρει το φάουλ από τον Ισμαήλο. Και πάλι στις βολές ο Καστρίτης. Ζάνη. 23 δευτερόλεπτα απομένουν σε όποια ομάδα έχει την μπάλα στην κατοχή της στη συνέχεια. Καθήτης αστοχή. 62-54 και έχει ακόμα μια ευκαιρία. Μέσα και η δεύτερη. 62-55. Ένα δευτερόλεπτα ακόμα για τους Hits. Αναστασίου. Κρατάει. 7 δευτερόλεπτα. Δρίτσας. Εκτελεί για 3. Θα στοχίσει. Παλεύει ο ίδιος για το επιθετικό rebound. Προλαβαίνει το ρολόι.
Πιτούλης και παραλίγο να έχουμε ένα περίεργο καλάθι. Έτσι φτάνουμε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Miami Heat Amok 62-55. Μπήκαμε στο τέταρτο δεκαλέπτο της αναμέτρησης, δηλαδή 55 προς τα Miami Heat. Τότε στο σύν 7. Μπαλά κατάληγε εκτός, είναι για την Amok, η οποία έχει 13 δευτερόλεπτα στην διάθεσή της. Επιθετικό φάουλ από τον Καστρίτη, ο οποίος άπλωσε αντικανονικά το χέρι του. Τρίτσας Αναστασίου, ωραία η πάσα του για τον Τσουβανάκη, ο οποίος από κοντά δεν θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Φανώς εκτελεί για τρεις από μακριά, δεν θα βρει στόχο. Παλεύει ο Καστρίτης για το επιθετικό rebound, αλλά δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την κατοχή. Έτσι, η μπάλα κατάληγε εκτός. Αναστασίου Ριζόγλου για τρεις, αστοχός. Θετικό rebound. Πιτούλης βγάζει έξω και πάλι στον Ριζόγλου. Δρίτσας το θέλει και το παίρνει, αλλά δεν θα το βάλει. Αλλά καταλήγει εκτός από χέρια παίχτη της Amok. Όπως λέει ο διαιτητής, ο Καστέλης είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος. Αναστασίου, το τρίποντο αστοχό. Επιθετικό rebound στο έδαφος ο Δρίτσας. Πρέπει να έχει χτυπήσει ο Καστρίτης. Να δούμε τώρα τι έχουν αποφασίσει οι διαιτητές. Έχουμε και πάλι μια στιγμή έντασης. Τα λέει και ο Καστρίτης με τον έναν ρέφερι. Η μπαλά είναι για την Amok. Ορφανός βγάζει έξω, εκτελεί για τρεις ο Τσατάνης, θα βρει σίδερο. Μακρινή πάσα του Αναστασίου, Πιτούλης καταφέρει να υποδεχτεί. Ριζόγλου, Τσουβανάκης, δεν είναι καλή η πάσα του, την κατάλαβε ο Βυγικάκης. Γιαννίρης, ανενόχλητος για τρεις, αστοχός. Το 62-55 παραμένει, δεν έχουμε καλά στο 4ο δεκάλεπτο. Καστρίτης γυρίζει. Το rebound στα χέρια του Τζουβανάκη. Ριζόγλου. Αναστασίου, 8 δευτερόλεπτα για τους Hits. Με το δεξί δεν θα βρει στόχο ο Πιτούλης. Στα 27 ακόμα στο μάτς. Ορφανός πάει με φόρα, καταφέρει να συγκρατήσει. Σηκώνεται και εκτελεί. 62-57. Ριζόγλου.
Σπιτούλης, αφήνει στον Γιαννίρη. Φάουλ από τον Βηγικάκη. Ριζόγλου, Τζουβανάκης και πάλι για τον Ριζόγλου, έχει μπροστά τον Καστρίτη. Παράβαση 3 δευτερόλεπτων. Η κατοχή επιστρέφει στην ΑΜΟΚ. Ριζόγλου, ορφανός, πάνω το Ριζόγλου. Τσατσάνης σηκώνεται υποπίεση, θα βρει σιδερό. Γιαννίρ θα πάρει το φαουλ από τον Τσατσάνη. Hits. Η κατοχή στην επαναφορά ο Ριζόγλου. Μέσα. 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 Φιτούλης στον Τρίτσα. Αναστασίου δεν έχει κανέναν πάνω του, εκτελεί για τρεις αλλά στοχή. Βηγικάκης. Ορφανός έχει πάρει θέση, θέλει να αποστάρει τον Ριζόγλου, πάει για βοήθεια και κλέβει ο Αναστασίου. Ριζόγλου, Αναστασίου, πατάει γερά και εκτέλει, 64-57. Περδενές. Πιέζεται ο Τσατσάνης, θα πάρει το φάουλ από τον Πιτούλη. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Πιτούλη. Καστρίτης θα πάρει το φάουλ από τον Κουρκουλό. Ήταν το πέμπτο προσωπικό του Κουρκουλού και έτσι θα περάσει στον πάγκο. Περδενές από κοντά, νέο φάουλ αυτή την φορά από τον Τζουβανάκη. Στη γραμμή ο Ντερδενές. Εύστοχος στην πρώτη, 64-58. Εύστοχος και στη δεύτερη, 4-59. Στους 5 διαφορά, 5 και 17 για το τέλος. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία λεπτά. Εκτέλει για τρεις ο Πιτούλης, θα βρει στόχο. 67-59. Ορφανός πάει μέχρι μέσα, υψωμένα χέρια μπροστά του, διαρρή άμυνα από τους Hits. Εφηδιασμός για τους γηπεδούχους, έχουμε το φάουλ από τον Μπερδενέ. Είναι αντιαθλητικό το φάουλ του Μπερδενέ. Κάτω τι! Κάτω τι!
μέσα η πρώτη. Έπρεπε να το βάλει γιατί. Θα 68-59 το σκορ, η μπάλα στους hits. Δρίτσας Αναστασίου. Και πάλι η Τούλη στημένο στη γωνία, εκτέλει για 3, 71-59. Ορφανός θα πάρει το φάουλ από τον Μαρινάκη. Δενές κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, θα του κάνει το χατήρι μπάλα στο εξής, ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Κατεβάζει ηρεμία ο Αναστασίου, θέλει να ρίξει κάπως τον ρυθμό. Επιθετικό φάουλ τώρα από τους hits, μακριά από την μπάλα έγινε. Η μπάλα περνάει στα χέρια της Amok. Ορφανός Βηγικάκης παίρνει και εκτελεί, δεν θα βρει στόχο. Μαζεύει το rebound το Μαρινάκης. Αναστασίου. Η Τουλίσσα αφήνει στον Αναστασίου. Τρίτσας τώρα. Η Τουλίσσα από εκεί που ευστόχησε νωρίτερα, δεν θα το βάλει τώρα. Τσατσάνης, άστοχος, ψηλότερα από όλους. Ο Τζουβανάκης. Η Τουλής περιμένει τους παίκτες του. Πάνω στον Αναστάσιο Ορφανός. Ο Δρίτσας βλέπει τον Πιτούλη, ανενόχλητος εκείνος. Το follow ο Τζουβανάκης. 73-59. Σημαντικό προβάδισμα για τους hits. Τατσάνης, Νερδενές. Βηγικάκη ζητάει ο Καστρίτης, ο οποίος θέλει να αποστάρει, γυρίζει, θα πάρει το φάουλ. Τέταρτο προσωπικό του Τζουβανάκη. Είναι το τελευταίο που έχει να δώσει το μάτς. Καστρίτης έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Κρατάει ο Αναστασίου. Αποφεύγει το μαρκαρισμά του, στέκεται και εκτελεί, θα στοχίσει. Μάζευε το rebound, καθαρίζει τη φάση ο Καστρίτης. Ηλικάκι στο σπίτι, πάει μέχρι μέσα, δεν θα έρθει το καλάθι. 1.50 ακόμα στην αναμέτρηση. Αναστασίου. Μητούλης. Πάει προς τα μέσα, δεν θα έρθει το καλάθι. Τσατσάνης κατεβάζει το rebound, άρα και την μπάλα. Φανός για 3, άστοχος.
έρχεται 20 ακόμα, νομίζω είναι διαδικαστικά αυτά τα τελευταία λεπτά. Από το πλάι θα βρει το Χοζιβανάκη, 75-59. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Οι Χιτς θα φτάσουν στην επικράτηση, ενώ ορφανώς θα στοχίσει στην προσπάθειά του. Αναστασίου κρατάει, κυλάνε τα τελευταία δευτερόλεπτα, 50 δευτερόλεπτα ακόμα στην αναμέτρηση. Το τρίποδο του Δρίτσα άστοχο, Δερδένες αφήνει στον Τσατσάνη. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσατσάνης δεν θα πάει προς τα μέσα, θα χάσει την μπάλα. Η κατοχή περνάει στους Hits. Μαρινάκης δεν νομίζω αν θα κάνουν επίθεση Hits και έτσι είναι. Νίκη λοιπόν για τους Miami Heats, η 14η στην σεζόν, θα πάνε πλέον στο 14-5. Από την άλλη, Αμόκ θα γνωρίσει την τρίτη ήττα της και θα πέσει στο 16-3. 12 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί και τυπικά το μάτς. 5 λεπτά, 4-3-2-1. Φυγνάνε λοιπόν εδώ στο κάρβουνο, Miami Heats, Αμόκ, 75-59. Thank you.